Ένωση μας ασχολείται εντατικά με τη μελέτη των φυσικών καταστροφών και έχει αναπτύξει πολλές δράσεις σε αυτό το τομέα. Το θέμα μας απασχολεί έντονα, καθώς τα συχνότατα πλέον και έντονα φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής έχουν άμεση συνέπεια στις εργασίες του κλάδου μας, αυξάνουν τις αποζημιώσεις και καθορίζουν την πολιτική και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας. Όπως γνωρίζετε, η Ένωση, πέραν των στατιστικών που συλλέγει σε ετήσια βάση για τους κλάδους περιουσίας, τεχνικών ασφαλίσεων, μεταφερομένων εμπορευμάτων, πλοίων σκαφών και της συλλογής ασφαλισμένων ζημιών αμέσως μετά από κάθε συμβάν, από κάθε σεισμό, πλημμύρα και πυρκαγιά, έχει αναπτύξει την πλατφόρμα GIS, όπου καταγράφονται οι απώλειες των φυσικών καταστροφών μέσα από τις έρευνες που διεξάγουμε. Επίσης, συνεργαζόμαστε και με την Τράπεζα της Ελλάδος στην πρωτοβουλία LIFE-IP. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σύντομα στην προσπάθειά μας για το κλείσιμο του κενού ασφαλιστικής προστασίας και στη συνεργασία μας με την πολιτεία. Στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή στην αύξηση της ασφαλιστικής διείσδυσης σε επιχειρήσεις και κατοικίες, συμβάλλει και το πρόσφατα υιοθετηθέν μέτρο για την έκπτωση στον ένφια των ασφαλισμένων κατοικιών, στο πλαίσιο του οποίου παρακολουθούμε ως Ένωση τον αριθμό των κατοικιών που θα ασφαλιστούν. Με το μέτρο αυτό, στόχος της πολιτείας δεν είναι η δωρεάν ασφάλιση, αλλά η ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους που διατρέχουν και η ενθάρρυνσή τους να ασφαλίσουν τα σπίτια τους για τους βασικούς και συχνότερους κινδύνους, αυτούς της πυρκαγιάς, του σεισμού και της πλημμύρας. Είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό και είναι ευνόητο να υπάρξουν δυσκολίες και περιπτώσεις πολιτών που δεν διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για να πάρουν την έκπτωση αυτή. Όπως αποτυπώνεται στον νόμο, η πολιτεία επιθυμεί τη συνολική προστασία των κατοικιών από τους τρεις κινδύνους που προανέφερα, την πυρκαγιά, την πλημμύρα και το σεισμό. Και αντίστοιχα έχει διαμορφώσει προϋποθέσεις. Αποτελεί λοιπόν αυτό μια ευκαιρία και για όλους τους ασφαλισμένους να ελέγξουν τα συμβόλαια που έχουν, τις καλύψεις τους, τα ασφαλιστικά ποσά και να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε να διασφαλίσουν ότι είναι επαρκώς καλυμμένοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως θεωρούμε ότι με την πάροδο του χρόνου το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με την ενημέρωση που πρέπει να γίνεται συστηματικά από τις εταιρείες μέλη μας και όλα τα δίκτυα θα λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας, βοηθώντας περισσότερους πολίτες να ασφαλιστούν και να εκμεταλλευτούν το κίνητρο αυτό της έκπτωσης. Σε γενικότερο πλαίσιο, στις δράσεις μας αναφορικά με το κλείσιμο του Protection Gap, θα ήθελα επίσης να προσθέσω την παρακολούθηση της ασφαλιστικής διείσδυσης και την έκδοση αναφορών NatCat για όλα τα φυσικά τα συμβάντα φυσικών καταστροφών, την έκδοση σε τακτά χρονικά διαστήματα δελτίων τύπου για να καταδείξουμε την αξία της ασφάλισης, επισημένοντας και το κενό προστασίας, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με την ασφάλιση NatCat και την κλιματική αλλαγή. Γιατί είμαστε όμως εδώ σήμερα? Σήμερα εδώ είμαστε για να σας παρουσιάσουμε δύο πρωτοβουλίες μας, στις οποίες προχωρήσαμε με γνώμονα την ενημέρωση των εταιριών μελών μας και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους τους. Για αυτές θα μας μιλήσει η κυρία Θεανό Τελωνιάτη, που είναι μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, και ο κύριος Ερίκος Μωάτσος, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας μας και μέλος του ΔΟΣΟΥ μας. Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά στην παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων της έρευνάς μας για τα ιδιαιτέρως φοδρά καταστροφικά γεγονότα της περίοδου 1993 με 2023. Η Ένωσή μας καταγράφει από το 1993 τις ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων που προκλήθηκαν από καταστροφικά γεγονότα στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η καταγραφή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το συμβάν της πρώτης εκτίμησης των ζημιών, τόσο σε πλήθος όσο και σε ποσό. Οι ζημιές αφορούν τις ζημιές που είναι οι ασφαλισμένες ζημιές και έχουν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη μας. Η μελέτη αυτή έχει συγκεντρώσει έως σήμερα δεδομένα για 51 περιστατικά, τα οποία κρίθηκαν σημαντικά ως προς την έντασή τους και γι' αυτό τα καταγράψαμε. Για τα περιστατικά αυτά έχουν δηλωθεί συνολικά 51.127 ζημιές, με ποσό απαίτησης 968 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά στην παρουσίαση της πλατφόρμας Dashboard, το οποίο είναι ένα νέο εργαλείο για την παρουσίαση των ζημιών από φυσικές καταστροφές επί ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων.
Ο στόχος της δημιουργίας του dashboard είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε μια διαδραστική και εύκολη στη χρήση εφαρμογή, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση για τις ασφαλισμένες ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία από καταστροφικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Σε αυτή την εφαρμογή παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από τις αντίστοιχες καταγραφές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών μας για 31 περιστατικά για το διάστημα 2015 με 2023. Η εφαρμογή αυτή θα ενημερώνεται συνεχώς με τα στοιχεία των νέων περιστατικών, τα οποία θα καταγράφουμε εμείς στο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν για τη μελέτη και τη σημερινή παρουσίαση, όμως κυρίως θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους ανθρώπους που συνεργάζεστε μαζί μας και μας τροφοδοτείτε με στοιχεία από την εταιρεία μας. Ελπίζουμε η σημερινή δουλειά να σας φανεί χρήσιμη και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Θεανό. Η παρουσίασή μας αφορά τα καταστροφικά γεγονότα που έχουν συμβεί από το 1993 μέχρι το 2023 και την ανάλυση που προκύπτει από αυτά. Ουσιαστικά θα παρουσιάσουμε την καταγραφή 30 χρόνων καταστροφικών γεγονότων. Ελπίζω να βρείτε ενδιαφέρουσα και επίκαιρη. Η προσπάθεια της Ένωσης για την καταγραφή των γεγονότων έχει ξεκινήσει από το 1993 και εξελίσσεται κάθε χρόνο προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ποιότητα, να εμπλουτίσουμε βασικά τα ερωτηματολόγια μας και την ποιότητα των πληροφοριών που συλλέγουμε. Η εκδήλωση έχει σκοπό να μοιραστούμε αυτή την πληροφόρηση που έχουμε μαζέψει και μαζί με το ευρύτερο κοινό και να παρουσιάσουμε την πλατφόρμα Dashboard, ενός νέου και εύχριστου εργαλείου για την παρουσίαση των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάτσο να μας πει γιατί αποφασίσαμε τώρα να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ενημέρωση? Διότι, όπως είπε και η Ελίνα και η Θεανό, πιστεύουμε ότι είναι μέρος του ρόλου μας, μέρος της δουλειάς μας, να ενημερώνουμε τόσο τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με στοιχεία τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την τεχνική δουλειά που έχουν να κάνουν, αλλά θα έλεγα πολύ περισσότερο και με την ευκαιρία της σημερινής παρουσίασης και το ευρύτερο κοινό, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι κινδυνεύουν, ενώ τα φαινόμενα συμβαίνουν, είναι σπάνια τα σφοδρά καταστροφικά γεγονότα. Ωστόσο, έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς και έτσι μέσα από την ενημέρωση που πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε και με την διαδραστική εφαρμογή που ανέφερε η Ελίνα και την οποία θα σας παρουσιάσουμε ζωντανά στη συνέχεια, θα συνεισφέρουμε και εμείς με κάποιο τρόπο στην ενημέρωση του κόσμου ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να σπεύσει, να προστατεύσει την πολύτιμη περιουσία του. Το γιατί τώρα, αφενός όπως υπόθηκε είναι 30 χρόνια που γίνεται αυτή η δουλειά, άρα έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε στατιστικά πλέον ως σύνολο, αυτά τα 51 περιστατικά που ανάφερε και η Ελίνα, τα οποία μας δίνουν κάποια πολύ χρήσιμα, πιστεύουμε, συμπεράσματα. Και βεβαίως ένας άλλος λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει πλέον αυτή η ενημέρωση και αυτή η παρουσίαση είναι διότι τα φαινόμενα είναι πολύ περισσότερα και πολύ πιο σφοδρά. Και μπορεί η επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλές δεκαετίες να έχει επιβεβαιώσει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί κλιματική αλλαγή και η κλιματική αλλαγή φέρνει μεγάλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες έχουν πολλές ζημιές. Αλλά νομίζω θα το δούμε κιόλας ότι αυτό πλέον αποδεικνύεται και από τα δικά μας τα στοιχεία των ασφαλισμένων ζημιών. Προχωρήσουμε λοιπόν λίγο να δούμε αυτή τη μελέτη, μάλλον τα συνοπτικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης. Είναι λοιπόν τα καταστροφικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1993 μέχρι το 2023. Μπορώ να θυμηθώ ότι ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία τότε, όταν είχαμε κάποιες πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Το 1994 θυμάμαι μια πολύ μεγάλη βροχόπτωση στην Αττική, και τότε η Ένωση αποφάσισε ότι πρέπει να ξεκινήσει να καταγράφει αυτά τα περιστατικά. Αργότερα, θα το δούμε και στη συνέχεια, είχαμε και άλλα σημαντικά. Είναι τα μεγαλύτερης έντασης φαινόμενα, δηλαδή μπορεί να συμβαίνουν μικρές πλημμύρες, μικρές άλλες ζημιές κατά τη διάρκεια του έτους. Εδώ καταγράφουμε ό,τι έχει
θεωρείται φυσική καταστροφή ευρύτερα, αν πούμε, και μάλιστα έχουμε ορίσει ότι αν υπάρχουν τουλάχιστον 50 ασφαλισμένες ζημίες, το θεωρούμε ένα γεγονός και τότε προβαίνουμε στο αίτημα προς τις εταιρείες να μας δώσουν τα στοιχεία τα οποία μετά επεξεργαζόμαστε. Τα μεγέθη είναι η πρώτη εκτίμηση που γίνεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο σκοπός, ο λόγος για τον οποίο το έχουμε επιλέξει αυτή τη μέθοδο είναι διότι μετά από μία καταστροφή υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης γρήγορα, σε λίγες εβδομάδες. Οπότε με την πρώτη εκτίμηση, την οποία μπορούμε να συλλέξουμε περίπου ένα μήνα μετά από τα καταστροφικά γεγονότα, έχουμε αυτή την πληροφορία πολύ, πολύ γρήγορα. Και από το 2014, και θα το δούμε στη συνέχεια, η καταγραφή μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο συστηματική από τα προηγούμενα χρόνια. 51 λοιπόν περιστατικά, σκοπός δεν είναι να τα διαβάσετε εδώ πέρα σήμερα, γιατί αυτή η μελέτη θα αναρτηθεί από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, το απόγευμα στο site της Ένωσης, οπότε θα είναι διαθέσιμη για όποιον θέλει να την διαβάσει αναλυτικά. 51.000 ζημιές και 1 δισεκατομμύριο. Και να πω εδώ πέρα ότι αυτό το 1 δισεκατομμύριο είναι με χρήματα της εποχής, δηλαδή δεν τα έχουμε πληθωρήσει σε σημερινά λεφτά, οπότε μπορεί κανείς να υποθέσει, επειδή είναι μεγάλη χρονική διάρκεια των 30 ετών, ότι αν τα φέρναμε σε σημερινά χρήματα, αυτό το ποσό θα ήταν σαφώς μεγαλύτερο. Και να τονίσουμε ότι πρόκειται για τις ασφαλισμένες ζημιές και όχι βεβαίως για το σύνολο των ζημιών που έχουν προκαλέσει στην κοινωνία αυτές οι ζημιές. Με ένα πρώτο διάγραμμα μπορούμε έτσι να θυμηθούμε όλη αυτή την περίοδο. Σεισμό της Αθήνας το 99, εδώ είχε εκτιμηθεί 110 εκατομμύρια. Σε σημερινά λεφτά αυτό θα ήταν πολύ πολύ περισσότερο. Είχαμε τις έντονες προχοπτώσεις τον Ιούλιο του 2002, εδώ πάλι στην Αττική, στο Μοσχάτο και στο Ρέντι. Είχαμε αργότερα τη Μάντρα το 17, το Μάτι, με την δασική πυρκαγιά που όλοι γνωρίζουμε, το σεισμό της Αθήνας το 19, μετά είχαμε τον Ιαννό, εκεί άρχισε μάλιστα και η ονοματοδοσία των τουλάχιστον κλιματικών φαινομένων την οποία ακολουθούμε, γιατί είναι πολύ χρήσιμο για να θυμόμαστε τα περιστατικά. Έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη που είχαν περάσει απαρατήρητες, ωστόσο κάνανε πολύ σοβαρές ζημιές, ειδικά σε ξενοδοχειακές μονάδες. Πιο μετά τις δασικές πυρκαγιές πάλι στην Αττική το 21, τον Μπάλο, και βεβαίως, και φαίνεται ξεκάθαρα και σε αυτό το γράφημα, το φετινό καλοκαίρι με δασικές πυρκαγιές που στοιχίσανε περίπου 50 εκατομμύρια σε ασφαλισμένες ζημιές και πάλι, και βεβαίως ο Ντάνιελ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ήταν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και την τάση και την ένταση της συχνότητας τα τελευταία χρόνια και βεβαίως η σφοδρότητα η οποία πλέον μπορεί να είναι ακραία σε σημείο σαν τον Ντάνιελ. Σπάνιο γεγονός, δεν περιμένει κανείς ότι θα συμβεί ξανά πολύ σύντομα, αλλά αυτή είναι η εικόνα η οποία αποτυπώνεται εδώ πλέον πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Αν κοιτάξουμε λιγάκι να ομαδοποιήσουμε ανάλογα με το είδος του περιστατικού, διαπιστώνουμε και αυτή είναι μια διαπίστωση κάθετος επιβεβαίωση αυτού που όλοι ξέρουμε, ότι τα συμβάντα που σχετίζονται με το κλίμα, και αυτά είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλημμυρών, αλλά και οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες είναι αποτέλεσμα του καύσωνα, που και αυτός είναι αντικείμενο, αν θέλετε, επίπτωση της κλιματικής κρίσης πλέον. Άρα έχουμε εδώ πέρα το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών, 29 συν 8, 37 από τα 51, να σχετίζονται με το κλίμα, και αντίστοιχα βλέπουμε ότι και στο πλήθος των ζημιών, το 53 συν 6, 53 είναι οι πλημμύρες, 6 είναι οι δασικές πυρκαγιές, αλλά και στα ποσά αντίστοιχα, τα φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα έχουν το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών. Βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν είχαμε αυτή τη διάρκεια που παρατήρηση που έχουμε εδώ έναν πολύ μεγάλο σεισμό, και δεν θέλω να πω κάτι, αλλά ξέρουμε ότι η χώρα μας είναι μια πολύ σεισμογενής χώρα. Σαφώς το περιστατικό του 99 ήταν σημαντικό, αλλά είναι πολλά χρόνια όπως είπα πίσω, και γι' αυτό το λόγο ίσως υπάρχει αυτή η εικόνα, αλλά αυτή μας θυμίζει ότι τα καιρικά φαινόμενα πλέον είναι πολύ πιο συχνά και πολύ πιο σφοδρά. Στη δουλειά μας, στη γλώσσα μας,
Είχαμε συνηθίσει να τα λέμε δευτερεύουσες αιτίες, secondary perils στα αγγλικά το λέμε, αλλά αποδεικνύεται ότι μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να το αναθεωρούμε αυτό και να μην υποτιμούμε την πολύ σημαντική επίπτωση που έχουμε. Ένα άλλο ενδιαφέρον έτσι, συμπέρασμα που μπορεί κανείς να βγάλει έχει να κάνει με την μέση ζημιά. Βλέπουμε, μισό λεπτό να πω και κάτι εδώ που μου διέφυγε στην αρχή. Εδώ βλέπετε και μία μπάρα που σχετίζεται με τις ταραχές. Εδώ μιλάμε για καταστροφικά γεγονότα, τα οποία είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που λέμε φυσικές καταστροφές και είναι και οι ανθρωπογενείς, man-made στα αγγλικά, καταστροφές, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι πολιτικές ταραχές. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν παρατήρησης είχαμε τα παλαιότερα χρόνια, το 8, Γρηγορόπουλος και το 12, Μαρφίν, δύο πολύ σημαντικά περιστατικά. Γι' αυτό μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία είναι και αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση ζημιά είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με το είδος του κινδύνου. Η δασική πυρκαγιά προκαλεί την πιο μεγάλη μέση ζημιά και αυτό είναι αναμενόμενο γιατί η φωτιά, αν δεν περιοριστεί, θα κάψει όλο το σπίτι ή την επιχείρηση. Και η μέση ζημιά από τις άλλες αιτίες είναι χαμηλότερη. Άρα αυτό ίσως είναι ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα, ότι η μέση ζημιά είναι διπλάσια από την αντίστοιχη της πλημμύρας όταν μιλάμε για δασική πυρκαγιά. Εδώ βλέπουμε πιο ξεκάθαρα την τάση που βλέπαμε προηγουμένως. Έχουμε απομονώσει την τελευταία δεκαετία, 14-23. Ο λόγος είναι επειδή εδώ κάνουμε μία πιο συστηματική καταγραφή, όπως είπε και η Ελίνα προηγουμένως, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων ζημιών. Και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια που θα δούμε στη διαδραστική εφαρμογή, όπου έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις ζημιές και γεωγραφικά. Εδώ βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα αυτή την τάση και θα μπορούσε κανείς να πει το εξής, ότι έχουμε 30 χρόνια παρατήρησης, τα πρώτα 20 είχαμε 30 περιστατικά, 20 συγγνώμη περιστατικά, ένα το χρόνο, και τα τελευταία 10 έχουμε 30 περιστατικά, 3 το χρόνο. Εδώ αυτό δείχνει ξεκάθαρα, νομίζω επιβεβαιώνει άλλη μια φορά, ότι έχουμε μια σαφή τάση. Για αυτή την πιο αναλυτική και συστηματική καταγραφή, θα δώσω το λόγο στην Θεανό να μας εξηγήσει κάποια άλλα πολύ ωραία συμπεράσματα που βλέπουμε για τη ζημιά από το 2014 και μετά. Θεανό. Ευχαριστώ. Ουσιαστικά, η ανάλυση, όταν λέμε ότι πήγαμε σε μια πιο συστηματική και εμπλουτίσαμε την καταγραφή μας, τι κάναμε? Η πιο σημαντική παρατήρηση ήταν ότι χωρίσαμε κατοικίες με επιχειρήσεις. Αρχίσαμε δηλαδή να βλέπουμε ότι συμπεριφέρονται διαφορετικά. Οπότε ο πίνακας που βλέπετε έχει χωρίσει τα στοιχεία σε κατοικίες και σε επιχειρήσεις. Ουσιαστικά βλέπουμε το πλήθος των περιστατικών, το πλήθος των δηλωθεσών ζημιών αναέτιο, δηλαδή στις βροχοπτώσεις για παράδειγμα, το ποσό απαίτησης που υπάρχει κάθε φορά και που αντιστοιχεί και στο συγκεκριμένο αίτιο. Και μετά βλέπουμε τη μέση ζημιά που είναι ουσιαστικά ο λόγος του ποσού της απαίτησης για το πλήθος κάθε φορά των απαιτήσεων. Αυτό που μπορεί εύκολα να διαπιστώσει είναι ότι η μέση ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις από ότι είναι στις κατοικίες. Αυτό φαίνεται και είναι αναμενόμενο ουσιαστικά, γιατί έχουν μεγαλύτερα κεφάλαια, οπότε είναι αναμενόμενο, αλλά έχουν και μεγαλύτερη ουσιαστικά ευπάθεια. Αυτό που αξίζει κανείς να δει, κοιτώντας το συγκεκριμένο πίνακα, δεν μπορεί παρά να μην παρατηρήσει ότι η μέση ζημία στις επιχειρήσεις είναι 11 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι στις κατοικίες. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται από τον Ντάνιελ, γιατί σε αυτή τη λίστα έχει περιληφθεί ο Ντάνιελ, ο οποίος ήταν εξαιρετικά σφοδρό φαινόμενο που χτύπησε ιδιαίτερα μεγάλα ποσά, έφερε μεγάλες ζημιές στις επιχειρήσεις. Εάν προχωρήσουμε την ανάλυση και πάμε να απομονώσουμε τις δασικές πυρκαγιές, ένα άλλο συμπέρασμα που βλέπει κανείς είναι ότι στις κατοικίες το ποσοστό των απαιτήσεων συνολικά είναι το 50% που προέρχεται από τις δασικές πυρκαγιές. Άρα ουσιαστικά η δασική πυρκαγιά είναι ένας κίνδυνος πολύ μεγάλος, δίνει μεγάλη ζημιά και είναι το μεγαλύτερο σημείο προσοχής για τις κατοικίες. Κάτι που δεν ισχύει ακριβώς για τις επιχειρήσεις, όπου το ποσοστό είναι 11,9. Αρκεί όμως να αναλογιστούμε ότι αυτό δεν θα το περίμενε ιδιαίτερα κανείς λόγω της τοποθεσίας που επιλέγει κανείς να έχει μια επιχείρηση, περιμένει να μείνει κοντά σε κάποιο δάσος.
Ωστόσο, είδαμε τα τελευταία περιστατικά, κυρίως αξίζει να θυμηθούμε ότι εδώ αυτό το νούμερο κρύβει μέσα ξενοδοχεία στη Ρόδο, τα οποία από τη φύση του αντικειμένου είναι κοντά σε περιοχές με δάσος, γιατί αυτό είναι το οποίο είναι το αντικείμενό τους. Μπορούμε να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν εμφιάλωση νερού και να είναι μέσα, γιατί και αυτές υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι μέσα κοντά στην πηγή, δεν μπορείς να χτίσεις ένα εργοστάσιο μακρύτερα. Έχει επίσης να κάνει και με, είδαμε φέτος και ζημίες logistics, όταν η φωτιά της Πάρνηθας πέρασε από την άλλη πλευρά του βουνού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κίνδυνος και στις κατοικίες, αλλά κρύβεται και στις επιχειρήσεις. Αν προχωρήσουμε στην επόμενη, ευχαριστώ. Η επόμενη αφορά το σεισμό. Εδώ αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι η συχνότητα, τα συμβάντα του σεισμού που έχουμε καταγράψει. Το συμπέρασμα που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα συμβάν κάθε χρόνο και μας θυμίζει ότι είμαστε μια σεισμογενής περιοχή. Αρκεί να θυμηθούμε και όλοι γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν πάρα πολλοί σεισμοί καθημερινά και καταγράφονται. Εδώ βλέπουμε τους σεισμούς οι οποίοι δώσανε ζημιές. Και ξέρουμε όλοι ότι για να δοθεί οι ζημιές, το αποτέλεσμα ενός σεισμού έχει να κάνει πιο πολύ από το σημείο το οποίο θα συμβεί. Δεν είναι το ίδιο το αποτέλεσμα ενός σεισμού, ο οποίος θα συμβεί σε μια αραιοκατοικημένη επαρχιακή πόλη, με το αποτέλεσμα ενός σεισμού, ο οποίος θα συμβεί στην Αττική, με στην Αθήνα ή στα Ινόφυτα, σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου, όχι μόνο ασφαλισμένου και μη. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταγράφεται ένα σοβαρό περιστατικό κάθε χρόνο. Τέλος, εδώ έχουμε διαχρονικά τη συχνότητα και τη σφοδρότητα. Αυτό που αρχικά, παρατηρώντας όλη την πορεία της παρουσίασης, νομίζω ότι όλοι φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η σφοδρότητα και αυξάνεται και η συχνότητα. Αν δούμε τις διαφάνειες, τα διαγράμματα, όπου αφορούν τόσο τις κατοικίες, όσο και τις επιχειρήσεις, τόσο σε πλήθος ζημιών, όσο και σε ποσά αποζημιώσεων, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία αύξηση. Αν πάρει κανείς το μέσο όρο, που εδώ είναι ένα ενδεικτικό νούμερο, θα δούμε ότι μιλάμε για κατοικίες, μέσος όρος, οι ζημιές που είχαμε, ο μέσος όρος των ζημιών της πενταετίας είναι 2.147, και να κρατήσουμε το 2.000 αρχικά, και 15 εκατομμύρια ζημιές, 15,7. Ενώ αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις μιλάμε για 1.514, για να κρατήσουμε το νούμερο, και 101,9 εκατομμύρια κάθε χρόνο, δηλαδή 100 εκατομμύρια. Σίγουρα τα τελευταία γεγονότα, ο Ντάνιελ, έχει επιβαρύνει αυτό το μεσόωρο, αλλά τα νούμερα είναι αρκετά μεγάλα. Και αν θέλουμε να τα ερμηνεύσουμε περαιτέρω, δεν ξέρω, Ρίπα, αν θες να κάνεις μια σύνοψη για να περάσουμε στο dashboard. Ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι κάποια έτσι βασικά συμπεράσματα που θέλαμε να παρουσιάσουμε. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να επεξεργαστεί περαιτέρω αυτή τη μελέτη και να βγάλει και άλλα συμπεράσματα. Η αύξηση της συχνότητας και η σφοδρότητα είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντική και τη βλέπουμε παντού. Άρα, ναι, αύξηση συχνότητας και σφοδρότητας. Όμως, να πούμε άλλη μια φορά ότι αυτά είναι τα ποσά που αφορούν τις ασφαλισμένες ζημιές. Και ξέρουμε, και όπως ανέφερε και η Ελίνα στην εισαγωγή της, ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο κενό προστασίας στην Ελλάδα. Κενό προστασίας σημαίνει πολύ απλά οι οικονομικές ζημιές που γίνονται και δεν είναι ασφαλισμένες. Έτσι, αυτό είναι το κενό προστασίας. Στην Ελλάδα είναι μάλλον πολύ υψηλότερο από αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά ξέρουμε ότι στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ελβετία, στην Αγγλία, σε πάρα πολλές χώρες το ποσοστό ασφάλισης των κατοικιών, για παράδειγμα, είναι της τάξης του 70-80-90%. Εδώ, από μία μέτρηση που κάναμε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, και κάναμε αυτή τη μέτρηση επειδή θέλουμε ακριβώς να διαπιστώσουμε εάν το μέτρο του ένφια που ανέφερε η Ελίνα προηγουμένως, αλλά και τα συμβάντα που γίνονται ευαισθητοποιούν τον κόσμο για να ασφαλιστεί. Θα την επαναλαμβάνουμε ανά τρίμηνο αυτή τη μέτρηση των ασφαλισμένων κατοικιών, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποια τάση για να έχουμε περισσότερες ασφαλισμένες. 17% είναι το αποτέλεσμα που είδαμε, εκ των οποίων το 70-80% έχει όλες τις καλύψεις φυσικών καταστροφών, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο κενό προστασίας. Και εδώ έρχεται, αν θέλετε, και αυτό που είπαμε στην εισαγωγή, η σκέψη μας να φτιάξουμε αυτό που ονομάσαμε NatCat Monitor,
μια διαδραστική εφαρμογή στο browser, στο ίντερνετ, η οποία παρουσιάζει, νομίζω, με έναν πιο εύκολο τρόπο για κάποιον που δεν είναι ειδικός, τα νούμερα που είδαμε. Δηλαδή, τα νούμερα που είδαμε θα μπορέσουμε τώρα να τα δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εάν αυτό το dashboard βρίσκεται στο site της Ένωσης, όπου μπορεί ο καθένας να το επισκεφθεί και να πάρει πληροφορία. Τι πληροφορία παίρνουμε από αυτό το site? Η πλοήγηση είναι σχετικά εύκολη. Δεν ξέρω αν βλέπετε το ποντίκι μου. Ουσιαστικά μπορεί κανείς πέραν από αυτή την εικόνα να πάει στην εισαγωγή, όπου περιγράφουμε ουσιαστικά την πληροφορία που βρίσκει μέσα στο NatCat Monitor. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα από τον καθένα, από το ευρύ κοινό. Τα στοιχεία που απεικονίζονται είναι όπως τα περιγράψαμε πριν, δηλαδή τα κριτήρια με τα οποία τα έχουμε επιλέξει. Είναι πληροφορία από το 2015 μέχρι το 2023 αυτή τη στιγμή μέσα. Και υπάρχουν δηλαδή περιγραφή από 31 περιστατικά ιδιαίτερα σφοδρών καταστροφών. Για κάθε περιστατικό βρίσκουμε την ημερομηνία του συμβάντος, το γεωγραφικό προσδιορισμό και το είδος ασφαλισμένης εγκατάστασης. Οι κατηγορίες που έχουμε επιλέξει είναι κατοικία, επιχείρηση, ξενοδοχείο, βιομηχανία, αγροτική εγκατάσταση, φωτοβολταϊκά, έργα, αυτοκίνητα και σκάφη. Και επίσης υπάρχουν 5 κατηγορίες συμβάντος. Είναι η βροχόπτωση, η χιονόπτωση, ο ανεμοστρόβιλος, ο σεισμός και η δασική πυρκαγιά. Ουσιαστικά το dashboard θα ενημερώνεται με τα στοιχεία και νέων καταστροφικών γεγονότων, τα οποία απευχόμαστε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε μάλλον δεν θα τα αποφύγουμε. Εάν πάμε να δούμε λίγο πώς φαίνεται μέσα σε ένα χρήστη, αν θέλει να πλοηγηθεί, τι μπορεί να βρει μέσα στο dashboard, πηγαίνοντας φυσικές καταστροφές, βλέπουμε τη λίστα με όλα τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν εδώ. Μέσα στη λίστα, λοιπόν, μπορεί κανείς να ψάξει. Αν, για παράδειγμα, θέλει να αναζητήσει τον Ντάνιελ, που είναι το πιο πρόσφατο και έχει κάνει και μεγάλη φασαρία, μπορεί εδώ να βρει ότι έχει συμβεί στις 23 Σεπτεμβρίου, 5 Σεπτεμβρίου του 2023, έχει χαρακτηριστεί βροχόπτωση και έχει πρόβλεψη για απαιτήσεις 372 εκατομμύρια. Εάν τώρα πάει στο δεύτερο tab και αναζητήσει το ίδιο, θα δει ότι ο Ντάνιελ έχει σε πλήθος ζημιών, αυτά τα 372 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε 7.426 ζημιές. Στο πλάι μπορούμε να βρούμε τα αίτια, οι κατηγορίες, δηλαδή μπορεί κανείς να θέλει να απομονώσει μόνο το αίτιο του ανεμοστρόβιλου, μόνο τις βροχοπτώσεις, αν θέλει να βάλει δύο, αν θέλει να δει τις δασικές πυρκαγιές και τις βροχοπτώσεις. Και αντίστοιχα στο πλάι, κάθε φορά που απομονώνει κανείς ένα αίτιο, αν για παράδειγμα μιλήσουμε μόνο για τις βροχοπτώσεις, εδώ φαίνεται η αναλογία στα είδη των κινδύνων, δηλαδή τι ποσοστό αντιστοιχεί στις αγροτικές εγκαταστάσεις, τι αντιστοιχεί στο αυτοκίνητο και ούτω καθεξής, με διαφορετικό χρώμα και διαφορετική ποσόστοση. Επίσης μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να έχει δύο αίτια, δηλαδή να έχει τις βροχοπτώσεις και το σεισμό, οπότε αλλάζει η ποσόστοση και γίνεται κάτι διαφορετικό. Επιβεβαιώνει κανείς, αν διαλέξει μόνο τις δασικές πυρκαγιές, αυτό που πριν είδαμε στον πίνακα, ότι το πρώτο και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στις κατοικίες. Είναι λίγο οπτικά καλύτερο. Ρίκο, θες να συνεχίσεις για τη χρονική κατανομή? Ναι, νομίζω αυτό και που μας έδειξες και με τα παραδείγματα δείχνει ότι έχουμε τη λίστα των καταστροφών εκεί διαθέσιμη και, όπως είπες προηγουμένως, κάθε φορά που γίνεται ένα καινούριο καταστροφικό γεγονός είναι πλέον θέμα διαδικασίας την οποία την έχουμε τεστάρει και μπορεί να ανέβει πάλι και να συμπληρώσει αυτή τη λίστα. Στην χρονική κατανομή, αν πάμε στη χρονική κατανομή, έχουμε δυνατότητα να δούμε τις ζημιές κατέτος από το 2015, όπως έχουμε πει. Πάλι βλέπουμε εδώ το ότι έχουμε πιο πολλές και πιο μεγάλες μπάρες προς τα πιο πρόσφατα έτη. Το παρουσιάζουμε και με την εποχή του χρόνου και αυτό έχει σημασία, θα το δούμε πιο κάτω, και κατά μήνα. Βλέπουμε λοιπόν πώς αυτές οι ζημιές έχουν επιμεριστεί στα έτη, στις εποχές και στους μήνες του έτους. Μπορούμε να διαλέξουμε μια άλλη περίοδο, όχι 15 με 24, να επιλέξουμε μια μικρότερη χρονική περίοδο, αλλά μπορούμε να απομονώσουμε, όπως κάναμε και προηγουμένως, τα αίτια των καταστροφών. Αν πάρουμε για παράδειγμα τις βροχοπτώσεις, θα διαπιστώσουμε ότι αυτές συμβαίνουν περισσότερο το φθινόπωρο και το βλέπουμε από κάτω, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος, οι μήνες με τις πιο πολλές καταστροφές, και πάλι έχουμε εδώ την εξέλιξη μέσα στα έτη. Αν κάνουμε το ίδιο, όχι για τις βροχοπτώσεις, αλλά για τις δασικές πυρκαγιές, θα δούμε μια διαφορετική εικόνα. Θα δούμε ότι
Περισσότερο συμβαίνουν το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο είναι τα περιστατικά, άρα έτσι βλέπουμε την εικόνα και χρονικά. Και πολλές άλλες επιλογές, εδώ κάνουμε λίγες επιλογές για θέμα του χρόνου που έχουμε σήμερα, μπορεί κανείς να κάνει και άλλες τέτοιου είδους αναλύσεις. Τέλος, πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η γεωγραφική κατανομή, άρα εδώ είπαμε από το 15 και μετά οι ζημιές που καταγράφονται περιλαμβάνουν τον ταχυδρομικό κωδικό, άρα έχουμε τη δυνατότητα να τις τοποθετήσουμε στο χάρτη στις περιφερειακές ενότητες, αυτό που παλιά λέγαμε η νομή, είναι πάνω κάτω οι σημερινές περιφερειακές ενότητες. Και ο χρωματισμός, το πιο έντονο χρώμα είναι οι περιοχές οι οποίες είχαν περισσότερες ζημιές και πιο μεγάλα ποσά, και μπορούμε κάλλιστα πάλι διαλέγοντας τα είδη να διαπιστώσουμε έναν διαφορετικό χάρτη. Αν πάρουμε για παράδειγμα τις δασικές πυρκαγιές, θα διαπιστώσουμε ότι συμβαίνουν πιο πολύ εδώ, ας πούμε, στην Αττική και στην Εύβοια που ξέρουμε. Αντίστοιχα, αν κοιτάξουμε το σεισμό, θα δούμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Θα δούμε ότι οι ζημιές είναι πιο πολύ δυτικά, έτσι, στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα. Επίσης, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την Κρήτη που είναι εδώ κάτω, απλά ο χάρτης δεν τη χώρη, θα το κάνω πάλι λίγο zoom. Και βεβαίως, αν επιλέξουμε τις βροχοπτώσεις, θα δούμε ότι χρωματίζεται πολύ πιο έντονα σχεδόν όλη η επικράτεια, γιατί είναι γεωγραφικά λιγότερο, είναι παντού. Τώρα, επιλέγοντας μία περιφερειακή ενότητα, οποιαδήποτε θέλουμε, από τις 60-70 πόσες είναι στη χώρα μας, πάρουμε εδώ για παράδειγμα τα Τρίκαλα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τα Τρίκαλα, έχουμε την ανάλυση όλων των περιστατικών που έχουν καταγραφεί στα Τρίκαλα. Βλέπετε εδώ λέει 1 έως 6, και με αυτό εδώ πέρα μπορούμε να πάμε στο καθένα να το δούμε χωριστά. Εδώ 23 βροχοπτώσεις, 13 ζημιές 112.000. Πάλι το 23 εδώ φαίνεται από το ποσό ότι είναι ο Ντάνιελ στα Τρίκαλα. Και ούτω καθεξής, μπορούμε να δούμε όλες τις ζημιές αυτές αναλυτικά. Επίσης πάμε στη Λάρισα για παράδειγμα που είναι δίπλα και αυτή είχε πολύ μεγάλες ζημιές φέτος. Μπορούμε να δούμε μία-μία τα περιστατικά, έτος, αιτία, πλήθος και πρόβλεψη ζημιών. Και αν κάνουμε ένα άλλο παράδειγμα με το σεισμό για παράδειγμα, θα δούμε, για να πάμε στην Κρήτη που έλεγα προηγουμένως, στο μισό λεπτάκι, λίγο να δουλέψω, στο Ηράκλειο, το 21 ο σεισμός, 5 εκατομμύρια είναι το αρκαλοχώριο όπως όλοι θυμόμαστε. Και πάλι λοιπόν πάρα πολλές δυνατότητες που δίνει σε κάποιον να μελετήσει την περιοχή που βρίσκεται ή γενικότερα αν θέλει να κάνει μια γενικότερη στατιστική ανάλυση. Όλη αυτή λοιπόν η πληροφορία αισθανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία που μπορεί να διατεθεί σίγουρα στις ασφαλιστικές εταιρείες. Είπε η Ελίνα προηγουμένως, έχουμε και ένα GIS, μια GIS εφαρμογή. Είναι λίγο διαφορετική από αυτή. Και αυτή βασίζεται λοιπόν σε ένα σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Αλλά αυτή σχεδιάστηκε ειδικά για το ευρύ κοινό, για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις που και όποιον άλλον ενδιαφέρεται βεβαίως να δει αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμο. Εμείς είμαστε διάθεσή σας και βασιζόμαστε στη συνεργασία όλων σας για να το εμπλουτίσουμε και να το προχωρήσουμε. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Thank you.